Το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Λασιθίου, κύριε Υπουργέ, παραμένει το πιο υποστελεχωμένο στην 7η υγειονομική περιφέρεια, με ποσοστό πληρότητας μονίμων υπαλλήλων σε σχέση ακόμα και με τον ανεπαρκή οργανισμό, κοντά στο 55%. Ελλείψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού όλων των κατηγοριών και βαθμίδων, στο αναισθησιολογικό, στο ακτινολογικό, στην παθολογική, στη χειρουργική και άλλες κλινικές, είναι τεράστιες. Το πρόβλημα οξύνεται με τη φυγή του προσωπικού σε άλλες υγειονομικές μονάδες, μετακινήσεις, αποσπάσεις, συνταξιοδοτήσεις. Επιπλέον έχουμε ελλείψεις σε τραυματιοφορείς, βοηθούς θαλάμων, στην τεχνική υπηρεσία, στο διοικητικό προσωπικό, όπου επίκυνται και νέες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης. Το νοσοκομείο λειτουργεί στα όρια ασφαλείας με φαινόμενα εργασιακής εξουσθένωσης του προσωπικού, στο οποίο σύν της άλλης οφείλονται ρεπό και άδειες πολλών ετών. Ενώ συχνό είναι το φαινόμενο της παραπομπής των ασθενών σε άλλες υγειονομικές μονάδες εκτός του νόμου Λασιθίου. Στο ήδη αποδεκατισμένο όμως προσωπικό προστίθονται και οι εργαζόμενοι διαφόρων συμβάσεων, οι οποίοι ζουν σε καθεστώς συνεχούς εργασιακής ανασφάλειας. Ενδεικτικά, από τους 11 διορισμένους της προκήρυξης του 2016, παρέμεινε μόνο ένας. Οι ελλείψεις αυτές έχουν οδηγήσει στην αναστολή λειτουργίας των τακτικών χειρουργείων και στην προβληματική λειτουργία των κλινικών. Στην οριακή κάλυψη λειτουργίας των ΤΕΠ και αυτή μόνο με τη βοήθεια από άλλες υγειονομικές δομές. Και τρίτον, στην οριακή λειτουργία του ακτινολογικού τμήματος, όπου ο αξονικός τομογράφος δεν λειτουργεί 10 μέρες κάθε μήνα, λόγω ελλείψεων σε ειδικότητες. Η μονάδα τεχνητού νεφρού στεγάζεται εκτός του νοσοκομείου, στο χρονείο παθήσεων, με ό,τι κινδύνους έχει η καθυστέρηση εισαγωγής ασθενούς από την αιμοκάθαρση στο νοσοκομείο και με τους γιατρούς φυσικά να ρισκάρουν. Ενώ έχει προβλεφθεί η μεταφορά της μονάδας νεφρού στην πτέρυγα της παλιάς αιμοδοσίας, ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αναγκαίες εργασίες για τη μεταφορά. Και τέλος, είναι τα οξυμένα προβλήματα, τα κτηριακά οξυμένα προβλήματα και του εξοπλισμού του νοσοκομείου. Δεν διαθέτει περιβάλλοντα χώρο. Δεν διαθέτει χώρο στάθμευσης. Η παλιά πτέρυγα χρήζει συντήρησης και επισκευών. Υδραυλικές εγκαταστάσεις πεπαλαιωμένες. Οι αιτίες προφανώς όλων αυτών των προβλημάτων και η όξυνσή τους βρίσκονται στην αντιλαϊκή πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων. Αυτή η πολιτική όμως συνεχίζεται και σήμερα, κύριε Υφυπουργέ, με την υποχρηματοδότηση, την εμπορευματοποίηση της υγείας, που βασίζεται στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στηρίζει την κερδοφορία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εμείς σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε, επιτέλους, για να γίνουν μόνιμες προσλήψεις σε επαρκούς αριθμού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής, για να μονιμοποιηθούν άμεσα όλοι οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου που εργάζονται με ελαστικές σχέσεις εργασίας, επικουρική, ΟΑΕΔ, και να μην χάνει κανείς τη δουλειά του. Και φυσικά η γενναία χρηματοδότηση για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών του νοσοκομείου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Συντυχάκη, επιτρέψτε μου για μία ακόμη φορά να πω αυτό που κατ' επανάληψη τονίζει το Υπουργείο Υγείας, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ότι το 2020 θα είναι η χρονιά των νοσοκομείων. Το λέω αυτό με πλήρη συνέστηση της ευθύνης που έχουμε απέναντι στους πολίτες της χώρας, αλλά και λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε. Όπως είπα και στην προηγούμενη ερώτηση, παραλάβαμε μια δεδομένη κατάσταση στα μέσα του έτους. Έχουμε πλέον πλήρη εικόνα, σαφή εικόνα, γνωρίζουμε την κατάσταση, έχουμε σχεδιάσει, έχουμε ήδη ξεκινήσει να υλοποιούμε δράσεις και το 2020 θα είναι ένα έτος στο οποίο οι πολίτες θα αντιληφθούν τα αποτελέσματα της πολιτικής μας στον τομέα της υγείας. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό, πέρα από τις προκηρύξεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και ολοκληρώνονται, όπως οι 2K που αφορά προσωπικό που θα καλύψει 1.116 θέσεις στις υγειονομικές δομές της χώρας, έχουμε, να σας θυμίσω, τους 4.000 συμβασιούχους εργαζόμενους μέσω προγραμμάτων του ΑΕΔ που εμείς εξασφαλίσαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και τη διοίκηση του ΑΕΔ την ανανέωσή τους για ένα ακόμα έτος και προσπαθούμε να βρούμε λύση έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να παραμείνουν στο σύστημα υγείας, δίνοντας έξτρα μοριοδότηση
σε επόμενες προκηρύξεις. Έχουμε τις θέσεις του ιατρικού προσωπικού οι οποίες καλύπτονται και σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο στο οποίο αναφέρεστε, στο Λασίθι, από τις 1.300 θέσεις λοιπού προσωπικού οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες, έχουν δοθεί στο νοσοκομείο Λασιθίου οι 30. Για το επικουρικό, ιατρικό και λοιπό προσωπικό, όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη, καλύπτει ανάγκες που υφίστανται ή και προκύπτουν έκτακτα και βεβαίως τόσο το 2019 όσο και φέτος υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις προκειμένου να καλύπτονται αυτές οι ανάγκες, αλλά τονίζω για μία ακόμη φορά ότι στόχος μας είναι να έχουμε μόνιμες θέσεις προσωπικού στα νοσοκομεία, διότι το σύστημα των επικουρικών γιατρών είναι μία προσωρινή λύση και δυστυχώς πολλές φορές χάνουμε ανθρώπους οι οποίοι αποκτούν μια εμπειρία στο σύστημα υγείας και μετά δεν μπορούν να ενσωματωθούν στο σύστημα. Επομένως, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι όσο περισσότερες μόνιμες θέσεις έχουμε, τόσο θα μειώνονται αντίστοιχα και οι συμβασιούχοι και θα καλύπτονται τα κενά και θα μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες οι οποίες προκύπτουν. Τέλος, θέλω να πω ότι υπάρχει σχεδιασμός τόσο για την κτηριακή αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών. Γνωρίζουμε όλοι ότι τα κτίρια, τα περισσότερα κτίρια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι πεπαλαιωμένα και χρειάζεται μία σίγουρα αναβάθμισή τους, όχι μόνο ενεργειακή, αλλά και κτηριακή, και υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο προς αυτή την κατεύθυνση. Και βεβαίως πρέπει να επανασχεδιάσουμε. Είμαστε προς το έτοιμοι να παρουσιάσουμε το σχέδιό μας σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση του βιοιατρικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία της χώρας, διότι και σε αυτό το τομέα της βιοιατρικής τεχνολογίας παρατηρείται ότι έχει γεράσει ο εξοπλισμός και πρέπει η τεχνολογία, η βιοιατρική τεχνολογία εξελίσσεται, πρέπει να ακολουθήσουμε τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της βιοιατρικής τεχνολογίας, πρέπει να ανανεώσουμε... Ολοκληρώστε, κύριε Υφυπουργέ. Ναι. Και να παρέχουμε τις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας σε κάθε πολίτη της χώρας, σε κάθε άκρη αυτής της χώρας. Ευχαριστώ. Κύριε Συντιχάκη, ορίστε. Κύριε Υφυπουργέ, η απάντησή σας ειλικρινά δεν μας καλύπτει. Αν κάποιος δεν γνώριζε την ιδιότητά σας και την πολιτική σας τοποθέτηση και έβαζε δίπλα σας τον κύριο Ξανθό, ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και μπορώ να σας πω με ειλικρίνεια, τον Απρίλιο του 2018 είχαμε καταθέσει ακριβώς την ίδια επίκαιρη στον αντίστοιχο υπουργό τότε της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς καμία ανταπόκριση ή απάντηση. Και αντιλαμβάνομαι ότι ακολουθείτε την πεπατημένη. Οι εργαζόμενοι έχουν καταθέσει πάρα πολλές φορές αυτά τα προβλήματα και προς την 7η Υγειονομική Περιφέρεια και προς το Υπουργείο το δικό σας και προς τη διοίκηση του νοσοκομείου. Μάλιστα, πριν από ένα μήνα, η διοίκηση των εργαζομένων είχε συνάντηση με τη διοικήτρια της 7η Υγειονομικής Περιφέρειας. Αποκόμισαν συμπάθεια, κατανόηση. Δώσατε και εσείς σήμερα αυτές τις υποσχέσεις. Δεν αρκεί όμως. Δεν αρκεί. Ή να το πω διαφορετικά, αυτά τα οποία είπατε δεν καλύπτουν το σύνολο των οξυμένων αναγκών που έχει το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Καταθέσαμε μάλιστα, πρόκειψε επίκαιρη ερώτηση, γιατί δεν μας κάλυψε η απάντηση η οποία δώσατε στην απλή ερώτηση που καταθέσαμε 11 Δεκάτου του 2019 και η οποία απαντήθηκε 2 μήνες μετά, δηλαδή με καθυστέρηση 2 μηνών, που στην πραγματικότητα ήταν μία απάντηση για το τι έκανε, προσέξτε, η προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό όμως τι αποδεικνύει? Αποδεικνύει ότι δεν έχετε τι να προτείνετε. Δεν έχετε κάποιες πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των νοσοκομείων του Αγίου Νικολάου και συνολικά βέβαια στα νοσοκομεία της χώρας. Είναι απόδειξη ότι με ευχολόγια και γενικόλογες υποσχέσεις δυστυχώς θα πορευτεί και η δική σας κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την πολιτική της υποχρηματοδότησης και της απαξίωσης της δημόσιας υγείας. Εγώ θα σας πω μόνο ορισμένα στοιχεία για να δείτε ότι αυτά τα οποία είπατε είναι ανεπαρκή. Στο σύνολο των νοσοκομείων του Λασιθίου, μόνο το 55% των οργανικών θέσεων νοσηλευτών ΠΕ και ΤΑΦΕ, με βάση τον οργανισμό υπηρεσίας. Στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, μόλις το 42%.
Το μόνιμο νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό καλύπτει μόλις το 46,5% των οργανικών. Δεν εφαρμόζεται τίποτα, δηλαδή ούτε ο οργανισμός υπηρεσίας. Κινδυνεύει η ασφάλεια και η ποιότητα παροχής υπηρεσιών με πιθανά ένα λάθος, μπορεί να είναι μοιραίο για τους ασθενείς, αυξάνονται οι πιθανότητες ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων και πολλά άλλα. Η κυβέρνηση λοιπόν αντί να προχωρήσει σε μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, λέτε εσείς να καλύψετε τις ανάγκες με εργαζόμενους μέσω του ΑΕΔ, ανανεώνοντας συμβάσεις. Είναι δυνατόν να λειτουργήσουν έτσι τα νοσοκομεία? Δηλαδή, προσπαθείτε να καλύψετε ένα μέρος των κοινών με ανακύκλωση προσωπικού, με ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Το 20% του συνόλου των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία δουλεύουν με ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν έτσι τα νοσοκομεία. Και αυτό φυσικά έχει ως συνέπεια την εργασιακή ανασφάλεια, με πολλά οικονομικά, κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα, με επιστημονικό ακροτηριασμό στην κυριολεξία, αναξιοποίητη πολύτιμη πείρα, δυσχέρεια στη λειτουργία των τμήματων, επισφαλή προγράμματα εφημέρευσης και τελικά υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Κατά την άποψή μας, και αποδεικνύεται και από τη σημερινή τοποθέτηση, είναι ότι ο πραγματικός στόχος της κυβέρνησης είναι η σταδιακή απαλλαγή του κράτους από την ευθύνη για τη χρηματοδότηση υγείας και η επέκταση των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα νοσοκομεία. Στο ζήτημα της υγείας, στο ζήτημα της υγείας δεν χωρούν ούτε εκπτώσεις, ούτε υποσχέσεις, ούτε μπαλώματα ανάσχεσης απλής. Πρέπει να σταματήσει αυτός ο εμπεγμός εδώ και τώρα. Η λύση δεν είναι ούτε επικουρική, ούτε εργολαβίες, ούτε ο ΑΕΔ, ούτε οι άλλες ευέλικτες εργασιακές σχέσεις. Αυξήστε τη χρηματοδότηση γενναία, μονιμοποιήστε το προσωπικό και θα δείτε πώς πραγματικά θα ανασάνει το νοσοκομείο και θα λειτουργήσει σωστά. Ευχαριστώ.